Την άλλη, έχουμε κεραυνές εξελίξεις. Την ιστορία που έχει συγκλονίσει στο Παναγίου Παιδιά. Νικόλα. Ναι. Την οικογένεια που έχασε τρία κορίτσια. Ακριβώς, την υπόθεση. Τρία παιδιά. Με τα τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία δυστυχώς κατέληξαν, τα οποία δυστυχώς πέθαναν μέσα σε τρία χρόνια, από το 2019 μέχρι και πριν από λίγες ημέρες με τον θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Έτσι λοιπόν αυτή η τραγωδία αυτής της οικογένειας, η οποία και η οικογένεια αυτή αναζητά απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει γίνει, προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να γίνει προκαταρκτική έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει με τα παιδιά αυτά, γιατί πέθαναν τα παιδιά αυτά και τα τρία παιδιά της οικογένειας. Έτσι λοιπόν τώρα θα έχουμε την συνέχεια από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία θα ερευνήσει την υπόθεση αυτή, προκειμένου τα στοιχεία τα οποία θα συγκεντρώσει να τα παραδώσει στον εισαγγελέα για να αποφασίσει αν θα πρέπει η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο ή να γίνει οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε, λένε οι πληροφορίες, είναι ότι θα κληθούν οι γιατροί να καταθέσουν, οι γιατροί οι οποίοι έχουν εξετάσει τα τρία παιδιά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δοθούν απαντήσεις και στην οικογένεια για τον θάνατο των τριών κοριτσιών. Ναι. Μα τι ιστορία είναι αυτή, έχει συγκλονιστεί όλη η Ελλάδα. Τι τραγωδία είναι αυτή. Είναι πραγματικά τραγικό. Οικογένεια. Δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια, παιδιά. Και να μην παιδιά, έχουν και απαντήσεις. Δεν υπάρχουν λόγια τώρα να κινδύνεις. Τι συνέβη. Τρία παιδιά στο ένα μετά το άλλο. Από διαφορετικές αιτίες υποτίθεται. Πώς αντέχει τώρα. Από διαφορετικά αιτίες η σύνδρομα. Έφυγαν τα τρία κορίτσια. Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, ναι, το πρώτο παιδί είχε λευχαιμία, πήγαινε όμως καλύτερα και στην συνέχεια, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή τότε, το 2019, ο θάνατος οφειλόταν σε υπατική ανεπάρχεια. Μάλιστα τότε ο πατέρας είχε προχωρήσει και σε μήνυση για την υπόθεση αυτή, προκειμένου να αναζητηθούν περισσότερες απαντήσεις για το τι προκάλεσε το θάνατο του παιδιού αυτού. Ναι. Το δεύτερο παιδί πέθανε από μία νόσο της καρδιάς, η οποία λέγεται φλεβοκόμβος, το οποίο μάλιστα λένε ότι οι γιατροί, η κυρία Τζιγκολά, η οποία έκανε και την ιατροδικαστική εξέταση εδώ στην Πάτρα, ότι ήταν μια εκφυλιστική νόσος, ενώ αναπάντητα είναι τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή για την μικρή Τζορτζίνα, για την 9χρονη Τζορτζίνα, το τελευταίο παιδί της οικογένειας, το οποίο έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 10 με 12 ημέρες. Γιατί αυτό το οποίο είπε ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε την σωρό του μικρού παιδιού, είναι ότι δεν μπόρεσε να βρει το τι ήταν ακριβώς αυτό το οποίο οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς της μικρής Τζορτζίνας. Μακάρι να δουν απαντήσεις, Νίκο μου. Είναι το οποίο ψάχνει τώρα και ο εισαγγελέας. Πόσα κουράγια να έχουν αυτοί οι γονείς, πόσα κουράγια να έχει αυτή η μάνα που έχει χάσει τα τρία παιδιά της και τα έχει αποχαιρετήσει.